Θα έρθει το πρωί και θα περάσει.
πως να κλάψει που φύγες εσύ έχουν ανάψει. Μια φορά μόνο καθαρή, παραλύσει το
χωρίς δρόμο και στρατή. Καινούριο να αρχινήσεις και πάνω στα χαλάσματα άλλη ζωή να αρχίσεις. Τώρα μόνα θα φανεί να λύσει το γιατί η αγάπη μας να βρίσει και να λιώσει σαν γερή. Τώρα μόνα θα φανεί να λύσει το γιατί η αγάπη μας να ζωήσει και να λιώσει σαν Περνάμε καλά. Yeah. Τι θα την κάνεις στην ορχήστρα όταν έχεις τον Γιάννη Σπανό εδώ. Yeah. Σας ξανακαλωσορίζω στην ζεστή και όμορφη αυτή εκδήλωση. Θέλω να καλωσορίσω και να χαιρετήσω, όχι μόνο επειδή το λέει το πρωτόκολλο, αλλά από καρδιάς, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Λιόπουλο, που είναι μαζί μας νοερά. Αλλά έχουμε την κυρία Λιόπουλο εδώ. Την Γενικό Πρόξενο της Κύπρου, την κυρία Κούλα Σοφιανού. Το Πρόξενο της Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Κυριακόπουλο. Τον πρέσβη και την κυρία Τσίλα, επικεφαλής του Ανασίου Ιδρύματος εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηριχτή κάθε τέτοιας προσπάθειας. Και τώρα θα μας επιτρέψετε ένα πεντάλεπτο βίντεο που θα παρουσιάσει τις δραστηριότητες του Hellenic Relief. A short 5 minutes video about the activities of Hellenic Relief. Let's go to the video. Προτιμάνε και μας στέλνουν και μας δίνουν σε όλο τον κόσμο. Βοηθάνε όλο τον κόσμο.
Βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες στη χώρα μας προσφέρει το Ίδρυμα Ελληνικής Συμπαράστασης, το οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη. Σκοπός αυτού του φιλανθρωπικού φορέα είναι η ανακούφιση ευπαθών ομάδων στην Ελλάδα που δοκιμάζονται από την πρωτοφανή οικονομική κρίση. Όπως τονίζεται, το Ίδρυμα δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία ομογενών που ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν έμπρακτα στις παρούσες ανάγκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στους τομείς της διατροφής και της υγείας. Εκπρόσωποι του Ιδρύματος επισκέπτονται με δικά τους έξοδα την Ελλάδα, όπου παραδίδουν συσκευασμένα είδη βασικής διατροφής σε οικογένειες που έχουν ανάγκη, σημειώνονται χαρακτηριστικά, ενώ τα τρόφιμα ανταποκρίνονται στην κλασική μεσογειακή διατροφή και αγοράζονται στη χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που διανέμονται τρόφιμα εκτός Αθηνών. Αρχίσαμε σήμερα από τα Καλάβρητα, μετά στην Πάτρα και εδώ στην Αύπακτο. Ερχόμαστε εδώ όχι για να δώσουμε ελεημοσύνη, αλλά ερχόμαστε σαν τον αδελφό που βοηθάει τον αδελφό του σε μια ώρα ανάγκης. Είναι μια ενέργεια εξαιρετικά ανθρώπινη που δείχνει το μεγαλείο του απόδημου ελληνισμού, το οποίο πραγματικά για μας είναι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι οι πρεσβευτές μας σε μια μεγάλη χώρα και έχουν δείξει πόσο λατρεύουν τη χώρα μας, την Ελλάδα, την οποία κατάγονται, και είναι άνθρωποι όχι της πρώτης γενιάς, δεύτερης και τρίτης γενιάς, που σε κάθε περίπτωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Μακάρι να μην ήταν έτσι τα πράγματα, να μην χρειαζόταν, ναι. Αλλά η αξιοπρέπεια με την οποία το κάνει. Η συνότητα με την οποία το κάνει. Η προσοχή που δίνεται να μην υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι στην προσπάθειά σας. Τα μηνύματα τα οποία μας δώσατε έχουν πολύ μεγαλύτερη. Πώς βιώνω, με 70 χρονών και η γυναίκα μου είναι 64 και μεγαλώνουμε δύο ορφανά παιδιά. Αυτό είναι. Τη βοήθεια, η δικιά σας, τη βοήθεια άλλων ανθρώπων. Συμβούλιο στην Ελλάδα αρκετές φορές στις παραδόσεις αυτών των προϊόντων της δικής σας προσφοράς. Θα μπορούσα να κάτσω εδώ στο σκαμί της Χρυσούλας και να μιλάμε ώρες για εμπειρίες, ιστορίες, αλλά δεν ήρθαμε γι' αυτό.
ήρθαμε να τραγουδήσουμε και να βοηθήσουμε. Απλά θέλω να κάνω μια αναγγελία. Πέρσι το Πάσχα, εκτός από το καθιερωμένο δέμα, αυτές τις σακούλες που είδατε, που είναι πιο πρακτικά να τις παίρνουν οι άνθρωποι, κυρίως μιας ηλικίας, έχει ξηρά τροφή, μακαρόνια, ρύζι, φακές, όσπρια, διάφορα λάδι, ζάχαρη, τέτοια πράγματα. Πέρσι το Πάσχα καταφέραμε να δώσουμε και λίγο κοιμά στους ανθρώπους για το πασχαλινό τραπέζι. Φέτος, με τη γενεοδορία ενός ομογενή, 450 οικογένειες θα πάρουν φρέσκο αρνί για το Πάσχα. Ένας ομογενής ανέλαβε όλη την πασχαλινή παράδοση, 225 αρνιά και όλα τα υπόλοιπα φαγητά, αξίας 25.000 ευρώ. Είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι εδώ. Και θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους αναγνωρίζουμε και να τους ευχαριστούμε. Όπως είπαμε, δύο είναι οι άγκυρες. Η κοινωνική αλληλεγγύη, αυτό που γίνεται εδώ σήμερα, και η τέχνη, ο πολιτισμός, που αντιπροσωπεύεται από τον Γιάννη Σπανό και τη Χρυσούλα Στεφανάκη. Είστε Γιάννη Σπανό και είστε Χρυσούλα Στεφανάκη. Σαν το μαμφό
σένα τώρα έρθει. Σε μια φωτογραφία τη στιγμή. Ξέρεις όσα η καταιγίδα.